Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη σύγκριση μεταβλητών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το διερμηνευτή της γλώσσας του κύριου Άλκη Γεωργόπουλου. Θα έχουμε σχετικό link στις πληροφορίες του βίντεο για να μπορείτε να κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε και εσείς. Έχουμε γράψει ένα αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα με σκοπό να δείξουμε πώς θα συγκρίνουμε κάποιες μεταβλητές για να βρούμε τη μέγιστη, την ελάχιστη, ανάλογα ό,τι ζητήσει η εκφώνηση της άσκησης. Ξεκινάμε λοιπόν τον αλγόριθμο. Έχω σχολιάσει εδώ πέρα ότι θα γίνει ίσο των μεταβλητών με μια εντολή εμφάνιση η οποία μας ζητάει να δώσουμε τα ύψη 3 ατόμων σε εκατοστά. Ακολουθεί η εντολή διάβασε, η οποία διαβάζει 3 μεταβλητές, τις έχουμε ονομάσει ύψος 1, ύψος 2, ύψος 3. Εδώ θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να δίνουμε χαρακτηριστικά ονόματα στους μεταβλητές. Δηλαδή εδώ μας θέλει να δώσουμε τα ύψη 3 ατόμων και έχουμε πει μεταβλητές ύψος 1, ύψος 2, ύψος 3. Δεν είναι κόπος να ονομάσουμε κάτι χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, μια εντολή εμφάνισε, μας ζητείται να δώσουμε και τα ονόματα των 3 ατόμων. Έτσι έχουμε διαβάσει 3 μεταβλητές πάλι, όνομα 1, όνομα 2, όνομα 3. Τώρα συνεχίζουμε και πάμε στο ζουμί, αν θέλετε, της υπόθεσης. Πώς θα δουλέψει η μεθοδολογία, τι κάνουμε. Θέτουμε σαν μέγιστη μεταβλητή την πρώτη που βλέπουμε, δηλαδή το ύψος 1. Ο υπολογιστής πώς δουλεύει, ο αλγόριθμος μάλλον. Λέει ότι όποιες μεταβλητές μου έχουν δοθεί, όσες και να είναι αυτές, εγώ την πρώτη που βλέπω θα τη θέσω σαν μέγιστη, σαν ελάχιστη, την άλλη που μου ζητάει η άσκηση. Την πρώτη που βλέπω. Οπότε, έχουμε δώσει μια μεταβλητή, την έχουμε ονομάσει Max και έτσι έχουμε εκχωρήσει το ύψος 1. Το πρώτο δηλαδή που του δώσαμε με την εντολή διάβαση. Αν θέλουμε, σε προηγούμενη περίπτωση το έχουμε βάλει, να εμφανίσει και το όνομα του ατόμου που έχει το μεγαλύτερο ύψος, έχουμε δώσει ακριβώς από κάτω Max όνομα, έχουμε ονομάσει μια νέα μεταβλητή και έτσι έχουμε χωρίσει το όνομα 1. Προφανώς το όνομα 1 και όχι το όνομα 2 ή το όνομα 3. Εφόσον έχουμε δώσει το ύψος 1, το όνομα 1 θα έχει το μέγιστο ύψος. Εδώ θέλω να δώσω άλλο ένα στοιχείο. Πολλοί μαθητές ρωτάνε, είναι απαραίτητο να έχουμε max, να έχουμε μέγιστο, μη κεφαλαίο, μη μικρό, τέτοια ονόματα σε μεταβλητές εννοώ, ή max όνομα, ή μέγιστο όνομα. Μπορεί να δώσουμε οποιοδήποτε όνομα είναι δεκτό από τη γλώσσα σε μια μεταβλητή. Προφανώς το έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά είναι καλό να είναι χαρακτηριστικό το όνομα, όπως είπα, και πάνω με το ύψος 1, ύψος 2, ύψος 3. Συνηθίζεται λοιπόν να δώσουμε max, ή μέγιστο, ή μεγ, ή μη, ας πούμε. Αν είχαμε να βρούμε το ελάχιστο ύψος, θα είχαμε βάλει μην ή ελάχιστος ή κοντύτερος, οτιδήποτε. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα στο κύριο σώμα του αλγορίθμου, το οποίο έχω βάλει με σχόλιο και λέω ότι γίνεται σύγκριση με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι 2, το ύψος 2 και το ύψος 3. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα, με δύο δομές απλής επιλογής, μία εδώ και μία στη συνέχεια, συγκρίνουμε τις αναπομείναντες δύο μεταβλητές με αυτή που έχουμε θέσει ως μέγιστη, ως max, την ύψος 1 δηλαδή. Ξεκινάμε και πρώτη δομή επιλογής, τι κάνει. Ρωτάει, με μια λογική συνθήκη, είσαι εσύ ύψος 2 μεγαλύτερο του max που έθεσα. Αν είσαι, και η λογική συνθήκη μας αυτή, ύψος 2 μεγαλύτερο του max, είναι αληθής, τότε θα μπούμε στο κύριο σώμα της αν. Και ό,τι έβγαλε έξω, όπως βλέπετε, τα ίδια βάζω μέσα, αντί για ύψος 1 και όνομα 1 προφανώς, το ύψος 2 και το όνομα 2. Δηλαδή, ο αλγόριθμος λέει, αν το ύψος 2 είναι μεγαλύτερο αυτού που έθεσα ως max, το ύψος 1 δηλαδή, έκανα λάθος, οπότε διορθώνω το λάθος μου αυτό, με το να αλλάξω ό,τι υπέθεσα και βάζω τις κατάλληλες μεταβλητές στον αλγόριθμο. Λοιπόν, ακολουθεί μια άλλη δομή απλής επιλογής, η οποία τι κάνει, συγκρίνει το ύψος 3 αυτή τη φορά με το max. Και τι λέει, αν το ύψος 3 είναι μεγαλύτερο του max, τότε το max είναι το ύψος 3 και το max όνομα είναι το όνομα 3. Δηλαδή κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως κάναμε και πάνω, αλλά αντί για ύψος 2, ύψος 3. Στην περίπτωση που έχουμε δώσει τυχαία, έχουν δοθεί τυχαία, τρεις μεταβλητές κατά αύξουσα σειρά, δηλαδή το ύψος 1 μικρότερο του ύψος 2 και το ύψος 2 μικρότερο του ύψος 3, δηλαδή το μέγιστο είναι το ύψος 3 με λίγα λόγια. Το max και το max όνομα
θα αλλάξει και εδώ και εδώ. Έτσι δεν είναι? Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ο αλγόριθμός μας θα δουλέψει. Τέλος, για να έχουμε ξεστό αλγόριθμο πρέπει να έχουμε έξοδο, οπότε έχουμε εμφάνιση αποτελεσμάτων και τι λέμε? Με μια εντολή εμφάνιση εμφανίζουμε στην οθόνη το μήνυμα ο ψηλότερος ήταν ο ή max όνομα, το όνομα του ψηλότερου με ύψος, το ύψος του σε εκατοστά. Πάμε να δούμε τώρα με το play, με την εκτέλεση, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα δουλέψει ο αλγόριθμος και αν θα δουλέψει σωστά. Πάμε να δούμε. Σταματάει η εκτέλεση του αλγόριθμου στην εντολή διάβασε και μας δείτε να δώσουμε 3 ύψη σε εκατοστά. Ας δώσουμε σε αύξηση 1, να δώσουμε 1,52, 152 δηλαδή, 1,64 και 1,89 π.χ. Σταματάει πάλι η εκτέλεση του αλγόριθμου και μας δείτε να δώσουμε 3 ονόματα. Ας δώσουμε 3 ονόματα, να δώσουμε Μάκης, Κώστας, Αντρέας. Γίνονται συγκρίσεις όπως βλέπουμε δεξιά και μας εμφανίζει ότι ο ψηλότερος ήταν ο ή Αντρέας με ύψος 1,89 εκατοστά. Βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος μας δουλεύει σωστά, του δώσαμε 3 ύψη όπου βλέπουμε ότι το ψηλότερο είναι το 1,89 με το αντίστοιχο όνομα του Αντρέα και μας εμφάνισε σωστά. Ο ψηλότερος ήταν ο Ιαντρέας με ύψος 89 εκατοστά. Αν θέλαμε να βρούμε τον ελάχιστο, προφανώς, εντάξει, για να είμαστε και λίγο σωστοί, θα μπορούσαμε εδώ πέρα να βάλουμε μην, να αλλάξουμε τα πάντα για να κάνουμε μην, ή μικρότερο ή κοντύτερος όπως είπαμε και πριν. Και το βασικότερο που πρέπει να αλλάξουμε, το δούμε τώρα σε λίγο, είναι στη λογική συνθήκη τη σύγκριση, η οποία πρέπει να κάνουμε μικρότερο. Προφανώς πιάνουμε τον κοντύτερο, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και την συνθήκη μας. Λοιπόν, με λίγα λόγια, εδώ έχουμε να κάνουμε μια μεθοδολογία πολύ βασική στο μάθημα του προγραμματισμού της Αμαλικίου. Τη βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις ασκήσεις. Θα ζητηθεί κάπως, αν έχει ακριβώς έτσι, κάπως έτσι. Στη συνέχεια και στις δομές δεδομένων, στους πίνακες δηλαδή, θα δούμε τη μεθοδολογία αυτή παραλλαγμένη και πιο σοβαρή, αν θέλετε. Είναι μια μεθοδολογία η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολη αν ο μαθητής την πάρει με καλό μάτι από την αρχή. Δεν είναι κάτι το τρελό. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε πάρα πολλούς μαθητές να έχουν πρόβλημα. Τι θα θέσω σαν max, γιατί θέτω το ύψος 1, γιατί το ύψος 2, το ύψος 3. Το ύψος 1 το θέσαμε ως μην εδώ, δηλαδή το έχουμε αλλάξει, max πριν στο παράδειγμα. Δεν είναι υποχρεωτικό να τεθεί το ύψος 1. Μα λέει κάποιος, αν δώσω το ύψος 2 ή το ύψος 3, δεν είναι το ίδιο, προφανώς και είναι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, συνηθίζουμε να δούμε το ύψος 1, το πρώτο, και στη τελική είναι το πρώτο πράγμα που, τέτοιο, που βλέπει ο αλγόριθμος. Το πρώτο πράγμα που βλέπεις και εσύ, που γράφεις και εσύ. Δώσε αυτό, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να δώσεις, να το κάνεις το πράγμα πολύπλοκο. Οι πολλοί μαθητές εδώ πέρα στη σαν τις 2 ή τις 3-4 ώρες θα έχουμε, επειδή βαριούνται, επειδή θέλουν να το παίξουν έξυπνο, επειδή είναι όντως έξυπνοι και θέλουν να, δεν τους αρέσει η πολλή δουλειά, π.χ. βάζουν εφολευμένες, σύνθετες συνθήκες. Okay, μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Μπορεί να δουλέψει πολύ ωραία και ίσως και καλύτερα από την, και πιο γρήγορα αν θέλετε, από την κλασική μέθοδο που δείξαμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή η πληθώρα των μαθητών δεν είναι τόσο καλή αν θέλετε, καλό είναι να το μάθουμε όπως το δείχνουμε εδώ πέρα. Δεν είναι κόπος να γράψεις 5 σειρές παραπάνω ή να το παίξεις έξυπνος στον εξεταστή ή στον καθηγητή σου, και να είσαι σίγουρα σωστός. Πολλοί μαθητές πάλι το κάνουν στην προκειμένη φάση που βρισκόμαστε. Ωραία, εδώ πέρα έχουμε 3 ύψη και είναι εύκολο να γράψεις 5 σειρές. Αν έχουμε 10 ύψη, αν έχουμε 20 ύψη, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε στο επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε μπει ακόμα σε πιο δύσκολες δομές, δεν είναι επανάληψης ή πίνακες, είναι ψηλός πάνω να μας ζητηθεί πάνω από 3-4 μεταβλητές σε μια άσκηση, γιατί όντως είναι κουραστική δουλειά να γράφεις
5-6 δομές, αν δεν είναι το πράγμα. Στη συνέχεια να μάθουμε να βρίσκουμε μέγιστο ή ελάχιστο ή οτιδήποτε μας ζητήσει με χίλιες μεταβλητές, σε λιγότερες σειρές από ότι εδώ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση που βρισκόμαστε, στην προκειμένη φάση μάλλον που βρισκόμαστε, είναι αυτός ο αλγόριθμος και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, αν έχετε τυχόν απορίες, αν έχουμε τυχόν λάθη, είναι ευπρόσδεκτο, μπορείτε να μας στείλετε ή μήνυμα ή να μας σχολιάσετε στο βίντεο. Αν θέλετε κάποια άλλη μεθοδολογία συγκεκριμένη να αναλύσουμε και να δείξουμε, πείτε μας και θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.